Κόκκινο συναγερμό έχει σημάνει και πάλι η Ορδάνη στο νοσοκομείο Αχέπα και Ανθή από χθες το βράδυ, διότι από τις 9 περίπου το βράδυ νοσηλεύεται εδώ ένας άνδρας που είναι ύποπτο κρούσμα κορονοϊού. Ήρθε λοιπόν γύρω στις 9 το βράδυ με συμπτώματα λίμωξης στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα, ανάλογα με αυτά του κορονοϊού. Σήμανε συναγερμό αμέσως στο νοσοκομείο Αχέπα. Οι λίμωξιολόγοι τον έθεσαν σε καραντίνα. Στον έναν τους δύο θαλάμους αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Έλληνας είναι. Ναι, Ιορδάνη. Έλληνας είναι. Αυτό επειδή είναι φιδωλές οι πληροφορίες που μας δίνουν από το νοσοκομείο, ο διοικητής του νοσοκομείου Αχέπα χθες το μόνο που μου είπε είναι ότι πρόκειται για άνδρα ο οποίος κρίθηκε ως ύποπτο κρούσμα λόγω του ιστορικού του, ότι έχει έρθει από την Κίνα. Δεν μας διευκρίνησε τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα Αναστασία μου. Για Έλληνα. Ναι, ναι. Να πούμε στον κόσμο ότι είναι δική σου πληροφορία αυτή. Έτσι, είναι δικές μας πληροφορίες εδώ του καναλιού. Σύμφωνα με το δικό σου ρεπορτάζ, αποκλειστικές δικές σου πληροφορίες. Ναι, χθες αργά το βράδυ είχαμε την ενημέρωση, είχαμε την πληροφορία και μας το επιβεβαίωσε ο διοικητής του νοσοκομείου. Πλέον, από ό,τι μας είπε, όλα τα κρούσματα τα οποία κρίνονται ως ύποπτα λόγω ιστορικού, ακολουθείται για αυτά το συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Μπαίνουν δηλαδή σε καραντίνα, σε έναν από τους δύο θαλάμους αρνητικής πίεσης και ήδη δείγμα του συγκεκριμένου άνδρα έχει αποσταλεί σε ένα από τα τρία εργαστήρια που λειτουργούν στην Ελλάδα για να γίνει εξειδικευμένη μοριακή εξέταση. Και έτσι σε λίγες ώρες από τώρα θα γνωρίζουμε αν πρόκειται και το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στην Ελλάδα ή όχι. Άρα, η αλήθεια λοιπόν, είναι ότι πρέπει να πούμε αυτές είναι μέχρι τώρα πληροφορίες που έχουμε. Ναι, για να πούμε στους φίλους τηλεθεατές, στα νοσοκομεία συμβαίνει πάρα πολλές φορές να χτυπάει κόκκινο συναγερμός τις τελευταίες 15-20 μέρες από τότε που εμφανίστηκαν αυτός ο ιός, εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον. Έχουν μπει σε επιφυλακή. Κόκκινο συναγερμό, ο οποίο δεν ανακοινώνεται. Είναι πολλές φορές που σε πάρα πολλά νοσοκομεία πηγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι λέγουν έχουν τα συμπτώματα. Αλλά μέχρι να διαπιστωθεί, γιατί θέλει 4-5 ώρες ή και 10 ώρες για να βγουν τα αποτελέσματα, οι γιατροί και το προσωπικό δεν το ανακοινώνει. Είναι όμως σε επιφυλακή και καλά κάνει. Για να βάζουμε τα πράγματα στη σωστή του διάσταση. Σωστά. Άρα να πούμε τώρα λοιπόν. Λέμε, ας πούμε, ότι έχει, αλλά τελικά δεν αποδείχθηκε τίποτα. Και μακάρι να μην έχει κιόλας, έτσι. Άρα να πούμε φυσικά, λοιπόν. Αυτό ευχόμαστε όλοι. Πρόκειται για έναν άνδρα ο οποίος έχει έρθει από την Κίνα. Ναι. Ήρθε εδώ χθες το βράδυ, 9 το βράδυ, στο νοσοκομείο Αχέπα. Μόνος με συμπτώματα λίμωξης, συμπτώματα γρήπης, αλλά που παραπέμπουν στον κορονοϊό. Ήταν δηλαδή συμπτώματα στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Και περιμένουμε. Επειδή έχει το ιστορικό, έχει έρθει λοιπόν από την Ασιατική χώρα, περιμένουμε, έχει τεθεί σε καραντίνα στο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Και περιμένουμε. Από τους λοιμοξιολόγους, αλλά και από τις εργαστηριακές εξετάσεις. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Από ό,τι μας έλεγε και σε ένα ρεπορτάζ που έκανα για τις ελλείψεις σε μάσκες, υπάρχουν ήδη σημαντικές ελλείψεις σε χειρουργικές μάσκες στην Ελλάδα. Ναι, εφόσον και διαπιστωθεί το πρώτο κρούσμα κορονοϊού, τι έχει να γίνει με τις μάσκες. Πλέον πολλούνται 300% πάνω από την κανονική τους τιμή. Η Ποεδίν καταγγέλει εσχροκέρδη όσον αφορά την αγορά των μασκών. Πολλούνταν το πακετάκι, το κουτάκι με 25 απλές χειρουργικές μάσκες στην τιμή των 2 ευρώ και τώρα το βρίσκουμε από 6 έως 8 ευρώ στην αγορά. Κάτσε, περίμενε, λοιπόν, Αναστασία, 25 διάστημα. Μάσκες έκαναν 2 ευρώ, γιατί εγώ πήρα προχθές 2 μάσκες και τις πλήρωσα 2 ευρώ. Δύο μάσκες, δύο ευρώ. Από πού τις πήρες, παιδάκι? Από το φαρμακείο μου. Οι πολύ απλές. Ναι. Οι πολύ απλές χειρουργικές μάσκες, το κουτάκι, είχε 2 ευρώ και πλέον πωλείται γύρω στα 6 με 8 ευρώ. Τώρα, αν μιλήσουμε για την ενισχυμένη, την εξειδικευμένη μάσκα που είναι εγκεκριμένη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον κορονοϊό, εκείνη λοιπόν πωλείται γύρω στα 8 ευρώ, ήταν φθηνότερη πριν την εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων. Η Αθή πήγε, πήρε αυτές τις μεγάλες που έχει και το προστατευτικό μπροστά για τα χημικά. Γι' αυτό ήταν ακριβές. Δεν πήρε αυτές. Και στις πορείες. Αυτές φοράμε στις πορείες για να μας πιάνουν τα χημικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε είμαστε πάρα πολύ. Θα σε επικοινωνία μαζί σου. Αν έχεις κάτι νεότερο, μας διακόψεις. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.